Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, βλέπουμε για ακόμα μία φορά την προσπάθεια της κυβέρνησης να φέρει ένα νομοσχέδιο που μας βεβαιώνει, που επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά την κρίση ταυτότητας της κυβέρνησης. Σε αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο, και ενώ βλέπουμε καταρχήν κάποια θετικά για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, την προσπάθεια για εξορθολογισμό της διαδικασίας κατάρτισής του, δημιουργεί ταυτόχρονα, όπως και σε άλλες περιπτώσεις και με άλλα νομοσχέδια, και σοβαρά προβλήματα, παρελκόμενα. Το μεγαλύτερο από αυτά είναι ότι θεσπίζει με το άρθρο 3 έναν συγκεντρωτισμό και υπερβολικές εξουσίες στο Υπουργείο Οικονομικών και μάλιστα στον ίδιο τον Υπουργό. Ξέρετε, στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Αθήνα, ο Κλισθένης, για να προστατεύσει το δημοκρατικό πολίτευμα από τις υπερεξουσίες των πολιτικών, θέσπισε ακόμα και τον εξωστρακισμό και την εξορία. Εδώ προχωράμε συνέχεια σε έναν ασίδωτο συγκεντρωτισμό και προσπαθούμε συνέχεια να οδηγούμαστε σε έναν εξουσιακό συγκεντρωτισμό. Αντιλαμβανόμαστε ότι γίνεται μάλλον για να υπηρετήσει δικές της σκοπιμότητες της κυβέρνησης, δηλαδή πελατειακές, ψηφοθυρικές, επιλογές υπαγορεύσεις που βασίζονται στο μνημόνιο ή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στις εντολές του. Διαφωνούμε λοιπόν στον τρόπο, γιατί θεωρούμε ότι είναι αντιδημοκρατικό να γίνεται πανίσχυρη η εκτελεστική εξουσία και είναι ζήτημα στοιχειώδους δημοκρατικής λειτουργίας να ελέγχεται η κυβέρνηση, τουλάχιστον από την νομοθετική εξουσία και το κοινοβούλιο. Πρέπει δηλαδή να ενισχύουμε και να ενισχύσουμε και να ενισχύουμε το ρόλο της Βουλής. Είχαμε κάνει από παλιά προτάσεις, αλλά δυστυχώς ισότα μη ακουόντων ως συνήθως, και αναφερόμασταν πρώτον στη θεσμοθέτηση πολυετούς προϋπολογισμού, δεύτερον στην κατάργηση των ειδικών λογαριασμών, τρίτον στη θεσμοθέτηση της αρχής της διαβούλευσης πριν την οριστικοποίηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού με τα κόμματα και τους φορείς στα πλαίσια της Διαρκούς Επιτροπής της Βουλής, τα θέματα της σημαντικής απόκλησης του προϋπολογισμού κατά την εκτέλεσή του. Να πούμε εδώ ότι ποτέ δεν έχει συζητηθεί απολογισμός του προϋπολογισμού και δεχόμαστε όλοι να καταγράφονται απίθανες αποκλήσεις του σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και άλλες για τη διαφάνεια και τον έλεγχο στη διαδικασία της κατάρτισης. Γι' αυτό είχαμε προτείνει και τη δημιουργία ενός γραφείου προϋπολογισμού στη Βουλή από το 2004 στην αριστερά, κάτι το οποίο βλέπουμε με ευχάριστη έκπληξη να υιοθετείται με το άρθρο 12 και μας βρίσκει καταρχήν σύμφωνους, όμως δεν υιοθετούνται πλήρως οι θέσεις για την εύρυθμη λειτουργία και τη διάρθρωσή του. Είναι πολλά ακόμα που θα θέλαμε να πούμε και έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά θεωρούμε σημαντικό να προτάξουμε, να σταθούμε και να αναφερθούμε ιδιαίτερα στις τροπολογίες που έρχονται με το νομοσχέδιο, με τις οποίες έχουμε σοβαρότατες διαφωνίες. Καταρχήν για την τροπολογία της ακύρωσης των αποφάσεων του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Θέλω να μεταφέρω τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατικής Αριστεράς, του Φώτη Κουβέλη, και πρέπει να σας πω με τα λόγια του: είναι απαράδεκτο να καταργούνται ρυθμίσεις οι οποίες είναι αποτέλεσμα ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι πρόβλεψη του Συντάγματος και κανένας νομοθέτης, καμιά βουλή με όποια πλειοψηφία, δεν δικαιούται να τις καταργεί. Κανείς δεν δικαιούται να καταργεί τις συμβάσεις που προέκυψαν από ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Πολύ δε περισσότερο όταν η απομείωση της αμοιβής εργασίας σε καμία περίπτωση δεν συντελεί στη μείωση ούτε του ελλείμματος ούτε του χρέους. Αντίθετα, η απομειωμένη αμοιβή εργασίας δεν μπορεί να μετέχει στην παραγωγική διαδικασία αυτού του τόπου. Και ενώ λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση με τροπολογία να ακυρώσει διαιτητική απόφαση που αφορά την αύξηση 1,5 με 2% ας πούμε σε μισθούς των ταχυμεταφορέων και μάλιστα με συμφωνία της εργοδοσίας του, καταργώντας επί της ουσίας τον οργανισμό διαιτησίας, με την επόμενη τροπολογία μεταξύ άλλων έρχεται να βελτιώσει ετησίως κατά 14.000 τόσο 100 περίπου τις αποδοχές του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους και μάλιστα αναδρομικά. Επίσης, στην ίδια τροπολογία, στο άρθρο 4, γίνεται κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο κατά την άποψή μας. Η τροπολογία αυτή αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 3717 του 8, που προβλέπει χορήγηση εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης σε όσους ανήκουν στο τακτικό και εποχικό προσωπικό των εργαζόμενων των εταιριών της Ολυμπιακής
και δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών να τους καταβάλει την κοινωνική ενίσχυση αυτή είτε με καταβολή μετρητών είτε με έκδοση ομολόγων του δημοσίου. Δηλαδή πληρώνουμε με ομόλογα του ελληνικού δημοσίου τους εργαζόμενους. Και αφήνουμε τελευταία να πούμε εδώ την τροπολογία για τις οριζόμενες υπερενισχυμένες αρμοδιότητες της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, όπου μάλιστα ορίζονται στην έννοια του περιουσιακού στοιχείου κινητά, ακίνητα, κάθε είδους εμπράγματα δικαιώματα, ενοχικά, περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και πνευματικά δικαιώματα. Την δε αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, το ξεπούλημα δηλαδή, την εξαιρεί από τον προληπτικό έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου. Συγχαρητήρια, δηλαδή θα έπρεπε να πανηγυρίζουμε. Αυτό είναι άλλη μία μεγάλη νέα έμπνευση. Πρόκειται, σαν να πρόκειται για επιτροπή με αρμοδιότητες εκποίησης, κανονικά εκποίησης συμφερόντων του δημοσίου. Αν και υπάρχουν επιμέρους διατάξεις με τις οποίες συμφωνούμε, το νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται από τις τροπολογίες και από το άρθρο 3 των υπερεξουσιών του Υπουργού Οικονομίας, καθώς και από τις τροπολογίες που ανέφερα για τις αποφάσεις αυτές της κατάργησης των αποφάσεων της διαιτησίας και τις αναφερόμενες αρμοδιότητες τις υπόλοιπες που καταψηφίζουμε και αυτές και το νομοσχέδιο συνολικά. Και επειδή έγινε ένας λόγος και γίνεται ένας μεγάλος θόρυβος σήμερα με την επίταξη των βιτιοφορέων και των ιδιοκτητών φορτηγών, πρέπει να πούμε ότι και ως άνθρωποι της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής και ως πολίτες αυτού του τόπου και εμείς ως εκπρόσωποι της Δημοκρατικής Αριστεράς και ως προοδευτικοί άνθρωποι, δεν είναι δυνατόν κανείς νοήμων άνθρωπος να δέχεται σήμερα στην Ελλάδα να υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα. Είναι απαράδεκτο, αντιδημοκρατικό, απαράδεκτο και αντιδημοκρατικό. Τι πάει να πει κλειστά επαγγέλματα? Είναι εντελώς παρανοϊκό. Δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία, δεν έχει καμία σχέση με τη λειτουργία του ανθρώπου. Δηλαδή, όλοι οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε ανοιχτά επαγγέλματα είναι ηλίθιοι ή κορόιδα? Τι σημαίνει κλειστά επαγγέλματα και κάστες που καθορίζουν άδειες αυτοκινήτων, πρακτορείων, γραφείων και τις μεταπουλούν με τεράστια ποσά, κερδίζοντας οι ίδιοι πράγματα που δεν φορολογούνται, που το κράτος δεν έχει καμία συμμετοχή σε αυτά, παίρνει ψίχουλα, και καθόμαστε και συζητάμε τώρα για τα κλειστά επαγγέλματα. Τι σημαίνει κλειστά επαγγέλματα? Είμαστε τελείως αντίθετοι με τη λογική αυτή. Δεν υπάρχει νοήμων άνθρωπος, ελπίζω, που να συμφωνεί με κάτι τέτοιο. Και επίσης είμαστε τελείως αντίθετοι στην διαδικασία της μη εξάντλησης κάθε ορίου, κάθε πιθανότητας συνδιαλλαγής, συζήτησης, διαπραγμάτευσης και να προχωράμε μέσα σε μία μέρα σε επίταξη και επιστράτευση. Είναι δύο πράγματα και τα δύο απολύτως απαράδεκτα και τα καταδικάζουμε. Πρέπει να κλείσω και να σας πω ότι θα καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο και επί της αρχής και στα άρθρα και τις τροπολογίες και στο σύνολο. Και πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρχουν, τουλάχιστον σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυτά τα λεγόμενα κλειστά επαγγέλματα. Αυτές οι ιδιαίτερες κάστες ανθρώπων οι οποίες ταλαιπωρούν το κοινωνικό σύνολο και το δημόσιο συμφέρον. Και είναι απαράδεκτη η μέθοδος της κυβέρνησης που άφησε τα πράγματα να οδηγηθούν εκεί και τώρα κάνει επίταξη και επιστρατεύσεις. Ευχαριστώ πολύ.